είστε σκάλπες. Θα βάλουμε στη ζυγαριά. Κύριε Δημητρίου, να σας ρωτήσω τώρα. Από τη στιγμή που θα έχουμε εικόνα στις 4 Φεβρουαρίου όσο αφορά ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος ή αν θα έχουμε επανεκλογή, εάν θα επαναδιεκδικήσει τελικά, θα δούμε τις προθέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. 1η Μαρτίου, ό,τι και αν γίνει 1η Μαρτίου, θα αρχίσει η νέα θητεία. Η θητεία της παρούσας κυβέρνησης λύγει στις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι εκείνη την ημέρα θα ασκεί τα καθήκοντα της η παρούσα κυβέρνηση. Στις 28 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος που θα επιλέξει ο λαός θα πρέπει να βρεθεί ενώπιον της Βουλής για την νομισμένη διαβεβαίωση και την 1η του Μάρτη να αναλάβει καθήκοντα. Και για τους καταλόγους, κύριε Δημητρίου, κάποιος που θέλει να έρθει για να ψηφίσει, προλαβαίνει, πόσος χρόνος θα του δοθεί? Έχει αποφασιστεί στη χθεσινή συνάντηση, όπως υπάρξει νομοσχέδιο από πλευράς μας, με το οποίο θα τροποποιείται η τελευταία μέρα εγγραφής σε ό,τι αφορά τις επικείμενες εκλογές και μόνο, και θα περιοριστεί η τελευταία τριμηνία μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου. Άρα μέχρι 18 Δεκεμβρίου. Όσοι πολίτες μέχρι και την ημέρα των εκλογών συμπληρώνουν τα 18 τους, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Εάν ολοκληρώνουν, δηλαδή 28 Ιανουαρίου, μετρά αυτή η ημερομηνία, αντιλαμβάνομαι, ναι, εξαγωγής. Εάν στις 28 του Γενάρη, που είναι η ημερομηνία των εκλογών, κάποιος συμπληρώνει τα 18 του, έχει δικαίωμα να υποβάλει έτοιμα εγγραφής των εκλογών κατάλογο μέχρι την ημερομηνία που έχω αναφέρει. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση ή υπήρχαν κόμματα που δεν συμφώνησα και ήταν η μειοψηφία? Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εμπίστευσης των εκλογών, υπήρξε μία διαφωνία με την συγκεκριμένες ημερομηνίες. Συμμαχία πολιτών, όπως έχουμε διαβάσει. Νομίζω δεν παίζει ρόλο να πούμε από ποιον έχει υπάρξει διαφορετική άποψη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου, που είχατε την καλοσύνη να κάνετε αυτή την παρέμβαση στην εκπομπή μας.